Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά σας, βρίσκονται μαζί σας σε ένα σημείο, σε ένα τόπο που πριν ακριβώς ένα χρόνο χύθηκε το αίμα των συναδέλφων μας, το αίμα των παιδιών μας, το αίμα των συγγενών μας. Είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε και δεν θα ξεχάσουμε. Και δεν συζητάμε και δεν αναφερόμαστε στο θέμα αυτό εκ των υστέρων. Τουλάχιστον εμείς οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, χρόνια ολόκληρα βιώνουμε δεκαετίες τώρα την απαξίωση, την συνολική του διάλυση, μέρος της οποίας με έναν πολύ τραγικό τρόπο απογυμνώθηκε τη μοιραία βραδιά. Δυστυχώς την προηγούμενη περίοδο κανένας δεν καταλάβαινε τι λέγαμε, κανένας δεν έπαιρνε υπόψη του τις παρατηρήσεις μας, τις ενστάσεις μας, ό,τι λέγαμε και ό,τι καταγγέλαμε, ό,τι αναδεικνύαμε, δεν το έπαιρνε κανείς υπόψη και αυτό έφερε το τραγικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως ένα χρόνο μετά δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κανένας να έχει καταλάβει τι έγινε. Κανένας δεν προσπαθεί, δεν δρομολογεί και δεν δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις, λοιπόν, αυτό το πράγμα να μην ξαναεπαναληφθεί. Όλα κυλάνε, όχι απλά όπως πηγήναν πριν την τραγωδία, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στο σιδηρόδρομο επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Και αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το ξέρει. Σήμερα γίνονται κάποιες προσπάθειες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ουσιαστικά τα βασικά στοιχεία, οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν με ένα καθοριστικό, καταλυτικό τρόπο στην τραγική μοιραία εκείνη βραδιά να γίνει ό,τι έγινε, συνεχίζουν να υπάρχουν και τώρα. Το έγκλημα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητά παιδιά, δυστυχώς γίνεται δύο φορές. Το ένα έγινε εκείνη τη στιγμή και το άλλο άρχισε από την επόμενη μέρα, από την προσπάθεια να συγκαλυφθεί και να μην αποδοθούν οι ευθύνες. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο γίνεται και το βιώνουμε σε όλη τη διάρκεια του ενός χρόνου μέχρι τώρα. Ένα χρόνο μετά, οι συγγενείς των ανθρώπων που χάσαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτό το σημείο, ακόμα δεν έχουν πάρει απάντηση στα αμέτρητα γιατί. Γιατί ακριβώς έγινε και γιατί χάσανε τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εμείς οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο έχουμε τη δική μας ευθύνη. Παλεύουμε καθημερινά οι συνθήκες να διαφοροποιηθούν, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με περισσότερη ασφάλεια και να προσφέρουμε ασφαλή τροχαίο υλικό για να μπορούν τα δρομολόγια να γίνονται και να εκτελούνται με ασφάλεια. Παλεύουμε για να έχουμε λιγότερα τέμπη στη ζωή μας, γιατί δυστυχώς έχουμε πολλά τέμπη στη ζωή μας. Και το κομμάτι των νέων ανθρώπων που ονειρεύεται να ζήσει μια καλύτερη ζωή, αλλά και πιο ασφαλή ζωή, είναι και πρέπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε και εμείς. Εμείς είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί και μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.